Λοιπόν, εγώ τώρα, Μέρη, λέω να βάλουμε μια άνω τελεία στην επικαιρότητα. Θα δούμε τα υπόλοιπα μετά. Α. Γιατί έχουμε και τον πρώτο καλεσμένο μας για σήμερα και να μην μας περιμένει. Σωστά. Ο άνθρωπος, να μην ταλαιπωρείτε. Λοιπόν, κοντά μας ο κύριος Πολυχρόνης Νικηφοράκης. Καλό απόγευμα. Διπλή τώρα ιδιότητα. Και εκτινίατρος και πρόεδρος της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας Ηρακλείου. Καλησπέρα. Σωστά, καλησπέρα. Και είστε εδώ κοντά μας με αφορμή βεβαίως την έκθεση που τρέχει. Πρέπει να πούμε ότι είμαστε στα τελειώματα της έκθεσης. Ναι, στα τελειώματα, γιατί και εγώ δεν την γλίτωσα από τον COVID. Α, και εσάς, είχα κι εγώ ευτυχώς ελαφριά, οπότε γι' αυτό ήρθαμε λίγο στο τέλος, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Έχει αξία να πούμε ότι υπάρχει αυτή η έκθεση και σήμερα και αύριο. Αύριο είναι τελευταία μέρα, σωστά. Είναι τελευταία μέρα αύριο, ναι. Mm-hmm. Και κλείνουμε με ένα event, να ξεκινήσω από εκεί. Ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς που ήρθαν. Αλλά πού ήρθαν, κύριε? Στην έκθεση είναι ειδικός Μποφόρ 20. Είναι στα, στα γραφεία της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας Ηρακλείου. Mm-hmm. Η έκθεση ξεκίνησε στις 8 Ιανουαρίου, οπότε αυτές τις 25 μέρες ήρθε πολλοί κόσμος και μοιράστηκε μαζί μου πολύ θετικά έτσι, συναισθήματα και μηνύματα, γιατί ένας δημιουργός τελικά θέλει να επικοινωνήσει το έργο του. Βέβαια. Αλλά ο βασικός λόγος που κάνω το event είναι για να δοθεί μια ευκαιρία να δουλέψει η δράση που έχουμε κάνει και για τα δέσποτα, mm-hmm. δηλαδή στα πλαίσια της έκθεσης. Επειδή από τα ζώα και σαν κτηνίατρος τόσα χρόνια με την ενασχόληση μαζί τους, έχω πάρει πάρα πολλά πράγματα και δεν μιλάω σε επαγγελματικό επίπεδο, μιλάω σε προσωπικό, σε επίπεδο ενέργειας. Με έχουν μάθει να αντιμετωπίζω δύσκολες καταστάσεις διαφορετικά. Με έχουν μάθει να διαβάζω τη γλώσσα του σώματος που εμείς έχουμε ξεχάσει, γιατί έχουμε τον προφορικό λόγο. Ενώ τα ζώα βλέπουν στήσιμο σώματος, εκφράσεις, μάτια. Τώρα μας δίνετε μια ωραία πάσα. Πόσο ναι. εύκολο είναι να διαβάσει κανείς τι θέλουν να μας πούν τα ζώα? Δύσκολο. Τα σκυλιά μας, τι θέλουν να μας πούν? Θέλει εκπαίδευση και πρέπει να ξεχάσουμε αυτό ότι εμείς μιλάμε τώρα. Δίνουμε όλη μας βαρύτητα στο λόγο. Mm-hmm. Το πώς στέκομαι, το πώς κάθομαι, το πώς κουνάει όχι τα μέλη του σώματός μου, μεταφέρουν μηνύματα. Και το πώς κοιτάζω, ε. Το πώς κοιτάζω. Πολύ βασικό και γι' αυτό επέλεξα και τους σκύλους στην έκθεση, γιατί είναι μια ερώτηση που μου κάνουν συχνά. Γιατί οι γάτες εκφράζονται με διαφορετικό τρόπο. Mm-hmm. Εκφράζονται με το διάλογο, οι γάτες μιλάνε, αυτό που λέει ο κόσμος, και κινούν το σώμα τους κάπως. Ενώ οι σκύλοι εκφράζονται κατά ένα 80% με την έκφραση των ματιών τους. Οπότε ήθελα να μεταδώσω αυτή την ενέργεια που προσλαμβάνω. Και εγώ τώρα έχω απορίες, γι' αυτό σας διακόπτω. Ό,τι και ως ιδιοκτήτης. Ναι, βέβαια. Ισχύουν και αυτά οι κανόνες που είναι λίγο κλισέ, δηλαδή όταν ένα σκυλάκι κουνάει την ουρά του είναι πάντοτε χαρούμενο ή μπορεί να είναι και κάτι άλλο? Δηλαδή έχουμε υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι που κουνάει την ουρά του, ανάλογα το τι θέλει να δώσει. Αν την κουνάει χαρούμενα, ναι, είναι. Αν είναι εκνευρισμένο, είναι συνήθως τεντωμένη και δεν την κουνάει. Βλέπετε ταυτόχρονα, δηλαδή αυτό που σας είπα, την όλη στάση του σώματος ή την έκφραση. Είναι ένας διάλογος. Οπότε αυτό το κομμάτι τόσα χρόνια που ασκώ την εκτινιατρική με βοήθησε να αντιμετωπίσω και τους ανθρώπους, γιατί έχουν μάθει. Σαν αντίδωρο λοιπόν και σαν λίγο βοήθεια προς τα αδέσποτα, μαζί με τη Φερετζάκη την Ειρήνη που είναι η γραφίστρια και συνεργάτη δάμου στην έκθεση, φτιάξαμε τους σελιδοδείχτες. Mm-hmm. Σας έχω φέρει και ένα σετ να σας κάνω δώρο. Είναι οι σελιδοδείχτες που έχουν τα πορτρέτα των ζώων της έκθεσης, το οποίο πολλώνται και τα έσοδα θα πάνε για να βοηθήσουμε αδέσποτα ζώα. Mm. Σε οτιδήποτε ανάγκες, τα μαζεύει η κυρία Φεγιαδουλάκη, δεν έχω να κατευθεί εγώ με αυτό. Θα έρθει σε επαφή με κάποια φιλοζωικά σωματεία και θα καλύψουμε με το ποσό που έχει μαζευτεί ό,τι ανάγκες κριθεί από τα σωματεία, γιατί υπάρχουν φάρμακα, τροφές, οτιδήποτε είναι αυτό. Οπότε θέλω να δώσω άλλη μια ευκαιρία σε αυτούς που δεν ήρθανε να έρθουν να στηρίξουν για αυτή την προσπάθεια. Γίνεται και το event κλεισίματος που λέμε, το party κλεισίματος αύριο το απόγευμα 8 η ώρα. Mm-hmm. Στη Δουκός Μποφόρ, το οποίο τι θα περιλαμβάνει? Δώστε μου, δώσε μας δύο σελίδες. Δεν πειράζει, είμαστε ζωντανή εκπομπή. Για εσάς, το πρόβλημα. Και για τους δύο έχω φέρει ένα δωράκι έτσι. Θα μας επιτρέψετε να τα αγοράσουμε και φορά, γιατί είναι, συγγνώμη, είναι για καλό σκοπό. Άμα είναι να μας τα κάνετε δώρο, δεν υπάρχει λόγος. Θα πρέπει να συνεισφέρουμε κι εμείς κάπως. Έτσι δεν είναι? Εντάξει, να είστε καλά. Ωραία. Λοιπόν, non-verbal παρακαλώ πολύ. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε αυτό. Μη λεκτικός τρόπος επικοινωνία, γιατί αυτό ακριβώς είναι και το θέμα της έκθεσης. Δηλαδή, ο τρόπος που εγώ επικοινωνώ, δεν θα έλεγα με τους πελάτες, με τους ασθενείς μου, γιατί οι πελάτες μου είναι ιδιοκτήτες. Mm-hmm. Τα ζώα είναι οι ασθενείς μου. Οπότε, όλο αυτό το κομμάτι, νομίζω ότι το κατάφερα να το μεταδώσω στους επισκέπτες της έκθεσης, όλη αυτή την ενέργεια που έχουμε πάρει και τον τρόπο που επικοινωνώ.
Τα έργα είναι πολύ μεγάλα τυπώματα, επίτηδες για να ο θεατής με το που μπαίνει στο χώρο να έχει σχεδόν την αίσθηση ότι βρίσκεται μαζί μου στο κτηνιατρίο. Δηλαδή τα τυπώματα είναι 80 εκατοστά επί 2 μέτρα. Wow, ο σκύλος δηλαδή είναι πραγματικά λίγο μεγαλύτερος από το φυσικό μέγεθος. Οπότε μπαίνεις μέσα και σε υποβάλλει, γιατί βλέπεις μια έκφραση, ας πούμε, που είναι μπαπ απέναντί σου και μεγάλη. Mm. Και το ήθελα αυτό για να ενισχύσω ακόμα περισσότερο αυτό το κομμάτι της ενέργειας που πρέπει να λάβει ο επισκέπτης έκθεσης. Άρα αποτυπώνονται τα συναισθήματα, έτσι. Από ναι, τα η ενέργεια και τα συναισθήματα. Εκφράσεις, έτσι, αντιδράσεις μέσα στο κτηνιατρίο. Ακριβώς, ναι. Τώρα, εσείς μου γεννώνται διάφορα ερωτήματα. Κατά βάση είναι πώς είναι δυνατόν να βλέπει κανείς αυτό και μετά να το πετάει στο, να το έχει στο σπίτι και μετά να το πετάει στο δρόμο. Μπορείτε να μου πείτε. Ναι, έχω αντιμετωπίσει τόσο πολλά πράγματα από το 1994 που έχω το ιατρείο. Θα απαντήσω με μια λέξη: παιδεία. Έχουμε έλλειψη παιδείας, η οποία δυστυχώς έχουμε βελτιωθεί, αλλά υπάρχει ακόμα και σήμερα. Έλλειψη, δεν θα το έλεγα ευαισθησία, γιατί αυτός που το πετάει, ναι, ανέστητος είναι, αλλά σε άλλα πράγματα έχει άλλη ευαισθησία. Mm. Δεν αξιολογεί τα ζώα, δεν τα αγαπάει, δεν έχουν την παιδεία, είναι πολλά, πολλά πράγματα. Αλλά όντως είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει, έτσι, και δυστυχώς εγώ δεν το βλέπω να μειώνεται. Έχουν δραστηριοποιηθεί πάρα πολλά σωματεία και κάπως βοηθούν το πρόβλημα. Οι δημοσιογράφοι συνέχεια το αναφέρεται. Οι νέες γενιές είναι πιο διαβασμένες και πιο ευαισθητοποιημένες, σαφέστατα. Δηλαδή, όταν άνοιξα εγώ το ιατρείο, είχα ζήσει τρομακτικές εμπειρίες. Γιατρέ, θα έρθεις να το δεις το ζώο. Ναι, αλλά πώς θα κοστίσει. Λέμε τώρα 10 δραχμές. 10 δραχμές. Θα το πυροβολήσω εκεί που είναι και τελείωσε. Έτσι, ομά. Έτσι ξεκινήσαμε το 1994. Και τώρα το 2024 έχουμε φτάσει, έχουμε κάνει πολλά βήματα σε κοινωνία, αλλά είμαστε πολύ πίσω. Πολύ πίσω. Δυστυχώς και σε αυτό το κομμάτι είμαστε πολύ πίσω. Γιατί δεν είμαστε συνειδητοποιημένοι διοκτητές. Νομίζω το βασικό είναι αυτό. Πολλές φορές όταν έρχονται στο ιατρείο μου για να υιοθετήσουν ένα ζώο και να με ρωτήσουν τι ράτσα πρέπει να επιλέξουν, πολλές φορές τους πείθω φεύγοντας ότι δεν είναι έτοιμοι να υιοθετήσουν ένα ζώο. Yeah. Δεν έχουν χρόνο, δεν έχουν χώρο, δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι το ζώο είναι ένας ζωντανός οργανισμός που έχει ανάγκες. Και καλά, όταν είναι κουτάβι, όταν φτάσει και γίνει γέρικο, θα έχει ανάγκες και ιατρικές. Θα έχει ανάγκη περίθαλψης. Δεν είναι ένα λούτρινο το οποίο τώρα το παίζουμε και το βαρεθήκαμε, το βάζουμε στη βιβλιοθήκη. Οπότε νομίζω σημαντικό κομμάτι και της δικής μας δουλειάς σαν κτηνιάτροι είναι να δούμε ποιοι είναι έτοιμοι να γίνουν ιδιοκτήτες. Αυτός που δεν είναι έτοιμος, ας μην πάρει. Mm-hmm. Εμένα ο σκύλος μου πέθανε από γεράματα πριν από 4 χρόνια. Δεν πήρα άλλο σκύλο, παρόλο που το θέλω πάρα πολύ. Έχω γάτα τώρα, γιατί τα Σαββατοκύριακα φεύγω εκδρομές. Τι θα τον κάνω το σκύλο Σαββατοκύριακα. Είδα ότι τώρα δεν είμαι έτοιμος να αντιμετωπίσω αυτό το κομμάτι και θα ξαναγίνω ιδιοκτήτης σε 1, 2, 3 χρόνια που η ζωή μου θα ξαναγίνει έτσι που να μπορεί το ζώο να είναι ευτυχισμένο. Υπάρχει ακόμα έτσι κόσμος που δυστυχώς τα αντιμετωπίζει ως ένα δωράκι λούτρινο έτσι για τα παιδιά έτσι, και όταν δυστυχώς αρχίζουν και μεγαλώνουν τα παιδιά, η οικογένεια ξεχνάει το ζωάκι. Έτσι ακριβώς. Ναι, γιατί το παιδί μεγαλώνει, αλλάζουν οι ανάγκες του, μπαίνει στην εφηβεία, θα κάνει τις παρέες του, θα ερωτευτεί, θα βγει έξω, αλλάζουν προτεραιότητες. Οι γονείς πήραν το σκυλάκι για το παιδί, γιατί πραγματικά ήδη δεν το θέλανε, και εκεί φτάνουμε και έχει φτάσει το σκυλί 6, 7, 8, 10 χρονών. Έχει και κάποια προβλήματα που θέλουν έξτρα περιποίηση ενδεχομένως, και εκεί αρχίζουν τα θέματα. Άστο στο δρόμο και αν θέλει ο Θεός θα ζήσει. Είναι μια έκφραση που ακούω συνέχεια και την οποία είναι για μένα η πιο σοκαριστική και αισχρή έκφραση. Τι θα πει αν θέλει ο Θεός θα ζήσει. Δηλαδή. Έτσι, και αν θέλει και ο Θεός, ναι, δηλαδή, αλλά κατά τα άλλα είμαστε καλοί άνθρωποι. Μας δίνει τη ζωή, ναι, ο Θεός, εγώ δεν το, την εγώ δεν το έκανα κακό, εγώ το άφησα έξω. Αν θέλει ο Θεός θα ζήσει. Δηλαδή, έλεος. Αυτά τα ακούω δυστυχώς μέχρι και το 2024. Τουλάχιστον θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουμε αλλάξει λίγο νοοτροπία ως προς τα βαρελόσκυλα, ως προς ναι, σε αυτό έχουμε αλλάξει και έχουν βοηθήσει πάρα πολύ τα φυλλογικά σωματεία και η αστυνομία που δραστηριοποιείται και το νομοσχέδιο που τώρα έχουμε νομοσχέδιο πλέον που είναι πολύ σκληρό. Mm-hmm. Δηλαδή, ευτυχώς τουλάχιστον το νομοθετικό πλαίσιο μας δίνει ένα έξτρα όπλο. Δηλαδή, άνθρωπος που δεν έχει παιδεία, που δεν μπορεί να καταλάβει με τη λογική, έχει ένα όπλο να το φοβήσει ότι με τις νομικές επιπτώσεις. Να έχει κάποιον να φοβάται. Πρόσεξε, γιατί έχει πρόστιμο, τα οποία είναι τεράστια. Οπότε, ευτυχώς έχουμε κάποια όπλα επιπλέον. Αλλά ναι, υπάρχει αυτό το κομμάτι που λέτε. Λοιπόν, Εφέ. Εφέ. Κάνουμε μαθήματα φωτογραφίας. Ελληνική φωτογραφική εταιρεία Ηρακλείου. Κρήτης. Ηρακλείου. Φέτος το 24 συμπληρώνουμε 60 χρόνια συνεχής λειτουργίας. Είμαστε το δεύτερο αρχαιότερο σωματείο στην Ελλάδα που ασχολείται με φωτογραφία. Ο μεγάλος μας στόχος και αγάπη είναι να μεταδώσουμε σε νέους ανθρώπους και σε νέους φωτογράφους τις γνώσεις μας
Και είναι και καλό το timing γιατί τώρα 19 Φεβρουαρίου, σε 15 μέρες, ξεκινάμε ένα καινούριο κύκλο σεμιναρίων αρχαρίων. Αχα. Οπότε όποιος ενδιαφέρεται και θέλει να ασχοληθεί με τη φωτογραφία, χωρίς να ξέρει τίποτα, θα τον πάρουμε από το χεράκι, από το μηδέν και θα του μάθουμε όλα τα μυστικά της φωτογραφίας. Μισό λεπτό. Πρέπει να έχω επαγγελματική μηχανή για να έρθω. Όχι. Οποιαδήποτε μηχανή. Για να μάθετε να οδηγάτε αυτοκίνητο, δεν χρειάζεται να είστε Porsche. Πρέπει να έχετε ένα απλό αυτοκίνητο. Αυτό ακριβώς είναι και στη φωτογραφική μηχανή, ακόμα και με ένα κινητό. Έχουμε εξελιχθεί πάρα πολύ. Οπότε όποιος ενδιαφέρεται μπορεί από τις ιστοσελίδες μας να βρει τα τηλέφωνά μου να επικοινωνήσει. Είναι καλή η εποχή, γιατί σας λέω τώρα ξεκινάμε ένα κύκλο μαθημάτων. Αλλά για αυτοί που ασχολούνται με τη φωτογραφία είναι ένας χώρος τέχνης, ένας χώρος μαζευόμαστε κάθε Τετάρτη και ανταλλάσσουμε απόψεις, δείχνουμε τη δουλειά μας, φέρνουμε φωτογράφους από όλο τον κόσμο και από όλη την Ελλάδα για να επικοινωνήσουν το έργο τους. Είμαστε ένα πολύ ζωντανό σωματείο δράσης, απόψεις δραστηριοτήτων και μελών. Έχουμε πολλά μέλη. Φωτογραφία τώρα είναι έρωτας, είναι ταλέντο, είναι όμως και θέμα εξάσκησης. Δηλαδή είναι και θέμα εξάσκησης. Μετράει και αυτό. Ό,τι αγαπάς πρέπει να το εξασκείς. Αλλά σίγουρα η φωτογραφία για να ασχοληθείς από ένα επίπεδο και πάνω, γιατί το πρώτο κομμάτι να μάθεις να βγάζεις τα ταξίδια σου, την οικογένειά σου, τις εκδρομές της Κυριακής. Αν θες να πας σε ένα επίπεδο παραπάνω, να εκφραστείς μέσω της εικόνας, να επικοινωνήσεις, εκεί θα αφέστατα πρέπει να γνωρίσεις την τεχνική της. Αλλά όχι το ανάποδο. Η τεχνική δεν κάνει την τέχνη. Η τέχνη χρειάζεται τεχνική. Γιατί πολλοί λένε, εγώ την τεχνική την ξέρω. Ναι. Και εγώ ξέρω τις νότες στην κιθάρα, αλλά δεν λέω ότι είμαι μουσικός. Έτσι, είναι λίγο. Επειδή όλοι πλέον φωτογραφίζουν με ένα κινητό, Instagram έγινε χαμός όπως όλοι ξέρουμε. Όλοι λένε, είμαι φωτογράφος. Ναι. Ναι, δεν είσαι φωτογράφος. Ξέρεις την τεχνική. Ξέρεις να βγάζεις μια καλή φωτογραφία, τη σηκώνεις στο Instagram, παίρνεις 100 like. Okay. Η φωτογραφία δεν είναι αυτό. Αν του πάμε σε επίπεδο τέχνης. Είναι ένας τρόπος να εκφραστείς, να επικοινωνήσεις, να μεταδώσεις τα δικά σου συναισθήματα, το δικό σου κόσμο και να καταφέρεις να συγκινήσεις κάποιους ή κάποιον θεατή και να τον κάνεις να κάνει μια δική του ιστορία. Είπατε καλή φωτογραφία. Τι πρέπει να έχει μια φωτογραφία για να είναι καλή, να είναι σωστή στα χρώματα, να έχει συνέστημα, να έχει μια, αποτυπώσει μια ωραία εικόνα, να είναι αλφάδι που λένε, να είναι μετρημένη. Εκεί θα το ξεχώριζα. Καλή φωτογραφία. Υπάρχει και η ενδιαφέρουσα φωτογραφία. Η καλή φωτογραφία για μένα αυτή που είπα προηγουμένως που έχει καλή τεχνική. Είχε αυτά που είπατε. Καλό χρώμα, καλό στήσιμο, έναν αλφάδι, καλή σύνθεση, καλή γεωμετρία. Αυτό όμως δεν την κάνει απαραίτητα ενδιαφέρουσα φωτογραφία. Η ενδιαφέρουσα φωτογραφία είναι αυτή που θα τη δείτε και κάτι θα κάνει μέσα σας, κάτι θα χτυπήσει. Ή θα σας καθίσει μια μπουνιά. Ή θα σας θίξει ένα θέμα. Ή θα σας κάνει να προβληματιστείτε. Η οποία καλό είναι να έχει και την τεχνική, οπότε εκεί πιάνουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα. Αλλά αν μου λέγατε να επιλέξω μεταξύ μια καλή και μια ενδιαφέρουσα, θα διάλεγα την ενδιαφέρουσα 100%. Την εικόνα που θα τη δει ο θεατής και θα του μείνει στο μυαλό. Δεν μας μένει η τεχνική. Η τεχνική είναι ένα όπλο για να μπορέσουμε. Αν ξέρω καλό συντακτικό και γραμματική, δεν είμαι συγγραφέας. Αν όμως γράφω, με βοηθάει η γραμματική ή το συντακτικό. Γιατί το κείμενό μου θα μπορέσει άλλος να το καταλάβει πιο εύκολα. Αλλά δεν σημαίνει ένας που είναι πολύ καλό στη γραμματική είναι συγγραφέας. Οπότε θα έλεγα ότι η καλή φωτογραφία πρέπει να έχει, η ενδιαφέρουσα φωτογραφία πρέπει να τα έχει όλα. Έκθεση με μια ενδιαφέρουσα, με ενδιαφέρουσες φωτογραφίες μπορούμε να κάνουμε. Ναι, μπορούμε. Τι εννοείται, ο καθένας. Ναι, ενώ ναι, θέλω να πω ότι μπορεί να γίνει μια έκθεση με ενδιαφέρουσες φωτογραφίες και όχι με τέλειες φωτογραφίες. Αυτό προσπαθούμε να μάθουμε, να διδάξουμε και στην ΕΦΕ και όταν κάνουμε επιλογή των φωτογραφιών και στις ομαδικές εκθέσεις που παίρνουν μέρος όλα τα μέλη, προσπαθούμε αυτό. Ότι ναι, αυτή η φωτογραφία είναι άρτια. Έχει βγάλει ένα τέλειο ηλιοβασίλεμα στη Σαντορίνη. Ωραία. Όλοι το έχουμε βγάλει. Άρα αυτό που θα περάσει να το δει, θα συγκινηθεί, το έχει ο ίδιο βγάλει με το κινητό του. Είναι μια καλή εικόνα. Ενδιαφέρουσα όμως εικόνα θα είναι να θίξει, για παράδειγμα, λέω τώρα τυχαία, τα σκουπίδια που έχουν λίγο πριν φτάσει στο ηλιοβασίλεμα τη Σαντορίνη, γιατί οι ασυνείδητοι, ας πούμε, κάτοικοι, τυχαίο παράδειγμα, τώρα μην παρεξηγηθώ από τους οι ασυνείδητοι κάτοικοι πετάνε τα σκουπίδια εκεί που νομίζουν ότι δεν τα βλέπει ο τουρίστας και έχουν μια χωματερή. Προχθές ήμουν σε ένα χωριό της Κρήτης, δεν θα πω όνομα. Μπαίνοντας στο χωριό, υπάρχει χωματερή δεξιά, πεταμένες μπανιέρες, ηλεκτρικές συσκευές, λάστιχα αυτοκινήτου και ένα τραχτέρ. Είναι για την υποδοχή, κύριε και από, ναι. Και δίπλα είχε τα μπέλα. Πολιτιστικός σύλλογος του Τάδε, σας καλωσορίζει. Πολύ ωραία. Φωτογραφία την έχετε τραβήξει. Θα μας τη δώσετε. Να την αξιοποιήσουμε. Ναι, μπορεί να γίνει έκθεση και να προβληματίσει. Ναι. Και μπορεί να προβληματίσει και τους ίδιους τους κατοίκους. Γιατί αυτοί έχουν συνηθίσει να το βλέπουν. Δηλαδή, εμείς στο Ηράκλειο περπατάμε και δεν βλέπουμε πλέον, γιατί έχει γίνει ρουτίνα. Ναι. Αν εγώ σας δείξω κάποιες γωνιές του Ηρακλείου περίεργες, θα πείτε, οπ. Κάθε μέρα περνάω από αυτό. Γιατί δεν το έχω προσέξει.
το μάτι συνηθίζει. Οπότε η φωτογραφία είναι και ένα alert ότι κοίτα να δεις, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μάλιστα. Μέχρι και αύριο στη Δουκόσμοφορ, στα γραφεία της ΕΦΕ, σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και να κάνετε ό,τι μπορείτε για τα ζωντανά, για τα ζώα μας, για τα φιλαράκια μας. Να φωτογράφω και σαν κτηνίατρος όσο μπορώ. Και με τις δύο ιδιότητες. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.